Ερχόμαστε να δούμε πώς ακριβώς λειτουργούν οι απεινιδωτές, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία στην περιοχή, στην πόλη του Ηρακλείου. Και έχουμε και μία σχετική, έτσι, δύο φωτογραφίες για το πώς ακριβώς λειτουργούν όταν ειδοποιηθούν. Πάμε να δούμε πρώτα τις φωτογραφίες εκείνες που μας δείχνουν το σήμα της ουσιαστικά αλλαγής τοποθεσίας του απεινιδωτή. Αυτό είναι το mail, το οποίο έρχεται αυτόματα στην ομάδα εδώ στο Ηράκλειο BLS, η οποία είναι υπεύθυνη και για την εκπαίδευση άλλων ανθρώπων, αλλά και για την τοποθέτηση ουσιαστικά. Είναι κάποιες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την ουσιαστικά αλλαγή τοποθεσίας. Αν πάει κάποιος και πάρει τον απεινιδωτή, αμέσως θα πάει μια ειδοποίηση ότι έχει μετακινηθεί. Και βεβαίως... Και κατ' επέκταση υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση φορέων που σχετίζονται με αυτό το περιστατικό. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Μίλησα μόνο ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον Πολιτιστικό Σύλλογο στον Άγιο Ιωάννη, εκεί που οι άνθρωποι αποφάσισαν να λάβουν γνώση της χρήσης των απεινιδωτών και η ομάδα BLS ήταν εκεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους και βεβαίως να τους προσφέρει όλη την απαραίτητη πληροφορία που χρειάζεται να γνωρίζουν. Μάλιστα. Πού πάμε? Πάμε να δούμε και μια σχετική κάρτα με τα σημεία στα οποία έχουμε απεινιδωτές εδώ στο Ηράκλειο. Να υπενθυμίσουμε δηλαδή σε περίπτωση ομιγέννητο, αν χρειαστεί, πού μπορούμε να τα βρούμε. Στην πλατεία του Αγίου Μινά, στην πλατεία Κορνάρου, στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου στην Αλικαρνασσό, στη διεύθυνση Διονυσίου 13Α. Στην πλατεία Λιονταριών είναι στο σημείο που είναι η κεντρική είσοδος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Στην πλατεία Δασκαλογιάννη, στην κεντρική είσοδο του Δημοτικού Κτηρίου Δημοτολογίου, Πολεοδομίας και Εφετείου Ηρακλείου. Στην πλατεία Κύπρου, εκεί κοντά στη πυροσβεστική υπηρεσία, απέναντι από το Κυποθέατρο και βεβαίως στο κέντρο κοινότητας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22. Διάφορα σημεία. Το σημαντικό όμως είναι, πέρα από τα σημεία που χρειάζεται να γνωρίζουμε, να έχουμε και κάποιες βασικές γνώσεις για το τι χρειάζεται να κάνουμε σε περίπτωση που ένας συμπολίτης μας θέλει τη βοήθειά μας. Μάλιστα. Πρώτη καλεσμένη. Η κυρία Αναστασία Σπαρτινού είναι επιμελήτρια τμήματος επιγόντων ΤΕΠ Παγνή και η διευθύντρια σεμιναρίων ERC. Καλό σας απόγευμα. Την καλησπέρα μας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να σταθούμε λίγο στην σπουδαιότητα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο στη σπουδαιότητα του εγχειρήματος που έχει να κάνει και με ιδιωτικές πρωτοβουλίες και με πρωτοβουλίες φορέων του δημοσίου, του Πανεπιστημίου, της Ιατρικής Σχολής, αναφορικά με τη χρήση απεινιδωτών και την τοποθέτησή τους σε κεντρικά σημεία πόλεων. Ωραία. Εμείς είμαστε ουσιαστικά η ομάδα, ερχόμαστε από το εργαστήριο καρδιοπνευματικής αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είμαστε ένα πιστοποιημένο κέντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του ERC που κάνουμε σεμινάρια. Και ο σκοπός μας είναι να φύγουμε, να μην μείνουμε μόνο στην εκπαίδευση, να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να πάμε και να ευαισθητοποιήσουμε ουσιαστικά φορείς, όπως ο Δήμος Ηρακλείου, στο να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο απεινιδωτών. Βρήκαμε ανταπόκριση στο Δήμο Ηρακλείου πριν από μερικά χρόνια με τη βοήθεια της κυρίας Παπαδάκη, της αντιδημάρχου, και καταφέραμε να τοποθετήσουμε αυτούς τους απεινιδωτές. Αυτό που θέλω να σημειώσω, είπατε για την ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι ότι προφανώς η τοποθέτηση ενός απεινιδωτή είναι πάντα ένα θετικό βήμα, γιατί είναι πάντα ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να σώσει μια ζωή με πάρα πολύ απλά βήματα που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, ακόμα και αν δεν είναι εκπαιδευμένος, γιατί τα μηχανήματα είναι εξαιρετικά έξυπνα και σε κατευθύνουν με φωνητικές οδηγίες, οι περισσότεροι πλέον φωνητικές οδηγίες και σε ελληνικά. Απλά εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω ουσιαστικά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο το οποίο να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι ένα δίκτυο το οποίο να έχει επίβλεψη, να είναι ένα δίκτυο το οποίο θα λειτουργεί όχι μόνο τα πρώτα 1, 2, 5 χρόνια, αλλά σε βάθος χρόνου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν το 2019 ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία αυτή με το Δήμο, κάναμε μια χαρτογράφηση των απεινιδωτών που υπήρχαν ήδη και πάρα πολλοί από αυτούς ήταν απεινιδωτές που είχαν γίνει δωρεά, αλλά δεν υπήρχε κάποιος για να τους συντηρήσει. Βρήκαμε, για παράδειγμα, το πιο εντυπωσιακό ήταν ένα απεινιδωτή ο οποίος γίνηκε μπαταρία από το 2008, ήταν 11 χρόνια εκτός. Αυτό είναι που θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε να τους συνδέσουμε όλους αυτούς τους απεινιδωτές σε ένα δίκτυο, το οποίο θα είναι λειτουργικό σε βάθος χρόνου. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Σπαρτινού, αναφορικά με την ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιήσει τους απεινιδωτές, μιας και πραγματοποιείτε και σεμινάρια, είστε η διευθύντρια των σεμιναρίων ERC,
Κάποιες φορές έχουμε λίγη γνώση πάνω στο αντικείμενο, με αποτέλεσμα ίσως και να προκαλέσουμε κάτι κακό αντί να πάμε να βοηθήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, αν έχουμε ένα περιστατικό μπροστά μας, ποια είναι τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιος? Καταρχήν, έχω να σας πω ότι το να προκαλέσουμε κακό είναι σχεδόν αδύνατο. Όταν μιλάμε πάντα για περιπτώσεις εξωνοσοκομιακής καρδιακής αναγκοπής. Το σύνθημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το σύνθημα το οποίο χρησιμοποιούμε στις Πανευρωπαϊκές ημέρες που γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 16 Οκτώβρη είναι ότι το να κάνεις κάτι είναι πάντα καλύτερο από το να μην κάνεις τίποτα. Οπότε θα πρέπει αρχικά αυτό που πρέπει να δείξουμε και να διδάξουμε στον κόσμο είναι ότι πρέπει να πας να σταθείς δίπλα σε κάποιον που έχει ανάγκη χωρίς φόβο. Η εκπαίδευση προφανώς βοηθάει. Όταν ένας άνθρωπος καταρρεύσει, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε δίπλα του με ασφάλεια για εμάς, να τον ρωτήσουμε αν είναι καλά, να δούμε αν μας απαντάει, αν μας αποκρίνεται και στη συνέχεια να δούμε αν αναπνέει με κάποιους απλούς χειρισμούς. Απελευθέρωση αεραγωγού και παρατηρούμε το θώρακά του αν ανεβοκατεβαίνει και αν αφήνει την αναπνοή του. Ένας άνθρωπος που δεν αναπνέει λοιπόν είναι σε καρδιακή ανακοπή. Από εκεί και έπειτα πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα τις θωρακικές συμπιέσεις και να φέρουμε έναν αυτόματο εξωτερικό πινιδωτή. Αν ο πινιδωτής φτάσει μέσα στα πρώτα 3 με 5 λεπτά, η πιθανότητα επιβίωσης αυξάνεται 5 με 7 φορές. Η πιθανότητα δηλαδή το θύμα μας να επιβιώσει μετά από καρδιακή ανακοπή, αν χρησιμοποιηθεί γρήγορα, έγκαιρα, μέσα σε 3 με 5 λεπτά ένα πινιδωτής μαζί με την καρδιοπνευμονή, αυξάνονται κατακόρυφα. Πρέπει να φτάσουμε ετάβα αρκετά νωρίς. Ακόμα και στο Ηράκλειο που χρόνια ετάβα είναι πάρα πολύ καλή. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την Αθήνα που είναι μια μεγάλη πόλη. Το ετάβα θα φτάσει σίγουρα μετά από 5 με 10 λεπτά. Άρα, μάλλον χρόνος που είναι πολύ πολύτιμος για το θύμα μας και που θα μειώσει πάρα πολύ την επιβίωσή του. Γι' αυτό πρέπει οποιοδήποτε να πλησιάσει. Ειδικά οι επινοδοτές, ξαναλέω, και για αυτό είναι τοποθετημένοι σε σημεία τα οποία είναι διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο καθημερινά για τον οποιονδήποτε, με το που ανοίξουν, σου δίνουν οδηγίες βήμα-βήμα στα ελληνικά για το τι να κάνεις. Πλέον δεν χρειάζεται να σκεφτείς τίποτα, ούτε το άγχος, ούτε το πανικό, ούτε οτιδήποτε, απλά να ακούσεις και να ακολουθήσεις τις οδηγίες. Οπότε απλοποιούν τη διαδικασία εξαιρετικά, τόσο που ο στόχος μας πλέον είναι να εκπαιδεύσουμε παιδιά σε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των αρχών και των φορέων το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί ένα ακόμα μεγαλύτερο δίκτυο απεινιδωτών και αν ναι, κατά από ποιες προϋποθέσεις? Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε στη συζήτηση για αυτό. Μετά το Δήμο Ηρακλείου είμαστε πλέον στη συζήτηση με την περιφέρεια για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο το οποίο να καλύπτει πλέον σημεία σε όλη την περιφέρεια. Απλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Με την περιφέρεια, με το πρόγραμμα Ζωή και με τον κύριο Πιτσούρη, τον αντιπεριφερειάρχη, θα αρχίσουμε να χαρτογραφούμε τους απεινιδωτές σε επίπεδο νησιού πλέον, σε επίπεδο Κρήτη, με σκοπό να τοποθετήσουμε και άλλους απεινιδωτές. Όμως, καλούμε και έχουμε κάνει έκκληση και θέλω να την επαναλάβω αυτή και όλους όσους έχουν ιδιωτικά προμηθευτεί απεινιδωτές να συμβάλλουν σε αυτό το δίκτυο, γιατί για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό ένα δίκτυο απεινιδωτών, όπως είπατε, θα πρέπει αφενός να υπάρχουν οι απεινιδωτές, αλλά αφετέρου να είναι καταγεγραμμένοι, να είναι λειτουργικοί, να υπάρχει σήμανση και να υπάρχει ένας τρόπος να ενημερώνει το καθένα γρήγορα και εύκολα για το πού θα βρει τον απεινιδωτή τη στιγμή που θα τον χρειαστεί. Για παράδειγμα, μέσα αυτού του προγράμματος συζητάμε τη δημιουργία μια εφαρμογή για κινητά που θα μπορεί να σε κατευθύνει στον κοντινότερο απεινιδωτή. Οπότε, καταγράφοντας τους απεινιδωτές, τους καινούργιους που τοποθετούμε εμείς, είτε μέσω του Δήμου που έχουμε τοποθετήσει ήδη, είτε μέσω αυτών που θα τοποθετήσουμε με την περιφέρεια Κρήτη, και τους απεινιδωτές που έχουν τοποθετηθεί από ιδιώτες, θα δημιουργήσουμε ένα δίκτυο. Οπότε, οπουδήποτε και αν γίνει αυτό το συμβάν, θα είναι ο καθένας μας ικανός να βρει τον κοντινότερο απεινιδωτή και να σώσει μια ζωή. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στην στόχευση που έχετε και έχει να κάνει με τη νέα γενιά.
Ξεχώρισα αυτό που είπατε. Θέλουμε και στόχος μας είναι να μάθουμε τη νέα γενιά να χρησιμοποιεί και να χειρίζεται ένα πινιδωτή. Αυτό σημαίνει ότι θα μπει ένας απεινιδωτής στο κομμάτι της εκπαίδευσης και σε ένα δημοτικό σχολείο, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, το να μπει απεινιδωτής σε ένα σχολείο δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα, κυρίως γιατί οι απεινιδωτές είναι χρήσιμες ανακοπές που συμβαίνουν σε ενήλικες. Όχι για να χρησιμοποιηθεί, αναφέρθηκα στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Της εκπαίδευσης, τέλεια. Ακριβώς εκεί ήθελα να πάω κι εγώ, ότι δεν θα πάμε να βάλουμε απεινιδωτές στα σχολεία, αλλά θα πάμε να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές. Γιατί η εκπαίδευση είναι που θα αλλάξει και την νοοτροπία των μαθητών αυτών απέναντι σε τέτοια περιστατικά. Πόσο πίσω βρισκόμαστε σε σχέση με το εξωτερικό, επειδή αναφέρεστε στην νοοτροπία? Δεν βρισκόμαστε πίσω. Την νοοτροπία. Ναι. Αν εννοείται την νοοτροπία των ενηλίκων, μάλλον είμαστε λίγο πίσω. Είμαστε ίσως στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επιβίωση μετά από ανακοπή εξωνοσοκομιακά. Ωστόσο, έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά και πάρα πολύ σοβαρά εγχειρήματα. Εγώ απλά θα ήθελα πάρα πολύ να σταθώ στο δικό μας εγχείρημα, που το γνωρίζω καλύτερα. Εμείς πηγαίνουμε σε σχολεία, διδάσκουμε μαθητές. Και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάτι παραπάνω, γιατί ξέρετε, δεν είμαστε αρκετοί. Εγώ είμαι υγειονομικός, στην ομάδα υπάρχουν ειδικευόμενοι γιατροί, νέοι γιατροί, φοιτητές ιατρικής, φοιτητές νοσηλευτικής, αλλά και πάλι είμαστε λίγοι. Δεν αρκούμε για να προσφέρουμε επαρκή εκπαίδευση. Οπότε αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει με επιτυχία να κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια, αρχικά με τα σχολεία του Αγίου Μηρώνα, το πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου, το γυμνάσιο. Το πειραματικό γυμνάσιο Ηρακλείου, συγγνώμη, το έτσι γυμνάσιο Ηρακλείου. Και κυρίως γιατί εκεί συνεχίζουμε ακόμα και μετά την περίοδο του κορονοϊού με το επαγγελματικό Λύκειο Αλικαρνασσού, είναι να χρησιμοποιούμε τους μαθητές ως βοηθούς μας στο να διδάξουμε ακόμα περισσότερους μαθητές. Οπότε πάμε στα σχολεία, εμπλέκουμε μαθητές που έχουν όρεξη να διδάξουν τους συμμαθητές τους. Οπότε το Λύκειο Αλικαρνασσού τον προηγούμενο μήνα δίδαξε τα δύο διπλανά του Λύκεια, το 11ο Λύκειο Αλικαρνασσού. Πολύ σημαντικό. Τώρα μου διαφεύγει ακόμα. Διδάξαν τα ίδια τα παιδιά τους συμμαθητές τους. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα δημιουργεί έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο διδασκαλίας κάθε χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να συμπιέσουμε εμείς ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο κάθε φορά. Και επίσης δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν από τους συμμαθητές τους. Ξέρετε, όταν μαθαίνεις από ένα συνομιλικό, σε εμπνέεσαι. Και είναι ακόμα πιο δυνατό αυτό το μάθημα. Εδώ είμαστε. Οπότε, αυτό το πράγμα θέλουμε να δούμε. Κυρία Σπαρτινού, να τα ξαναπούμε. Κάναμε την αρχή σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.